Να σας πω ένα παράδειγμα. Ξέρετε για τον Χοντρο Βασίλη που θα τον δίνουν τώρα στα παιδάκια. Ποιος είναι ο Χοντρο Βασίλης? Είναι η βλασφημία του Αγίου Βασιλείου. Πόσοι από εσάς δεν θα πάτε στη γιορτή αυτή το σχολείο που θα έχουμε Χοντρο Βασίλιδες? Ξέρετε τι είναι ο Χοντρο Βασίλης? Αυτός ο κόκκινος γέρος με το σακί με τα δώρα που παριστάνει τον Άγιο Βασίλειο. Αυτό είναι βλασφημία του Αγίου Βασιλείου. Έτσι είναι βλασφημία. Και από τα παράθατα. Γιατί δεν ήταν έτσι ο Άγιος Βασίλειος, φυσικά. Ούτε χοντρομπαλάς ήταν. Με μαύρα και κόκκινες, με κόκκινη στολή κλπ. Ήταν ασκητικότατος και ήταν άνθρωπος παραδομένος στην άσκηση και όχι στην κρεπάλη. Λοιπόν, κι όμως οι γονείς θα πάνε να δουν το παιδάκι που θα έχει ντυθεί έτσι στη γιορτή του σχολείου. Όλοι πηγαίνουν. Ναι, και οι παππούδες θα πάνε και θα πούνε μπράβο και τι ωραία έτσι, που το έκανε. Λοιπόν, αυτό σε χωρίζει από το Θεό. Γιατί είναι βλασφημία στον Άγιο. Και όταν βλασφημείς έναν Άγιο, βλασφημείς τον Θεό. Καταλάβατε. Μα αν δεν πάω, θα γίνω δυσάρεστος. Θα μου κόψουν την καλημέρα. Δεν θα μου φέρουν, αν είμαι παππούς, δεν θα μου φέρουν τα εγγόνια μετά στο σπίτι. Να μην στα φέρουν. Θα γλιτώσει μια και καλή από τη φασαρία τους. Ναι, έτσι είναι. Έτσι γίνεται ο διαχωρισμός. Καταλάβατε. Αλλιώς δεν μπορούμε να υπάρξουμε. Μην ψάχνετε το λάθος στους άλλους. Στον εαυτό μας να το ψάξετε. Εμείς κάνουμε πολλά λάθη. Πάρα πολλά. Βλέπετε, τώρα πέρασε η γιορτή των Halloween στα σχολεία. Έχει περάσει. Τα παιδιά δηλαδή εν χορό, ας πούμε, να τραγουδάνε σατανικά τραγούδια με την καθοδήγηση του δασκάλου, μέσα στις αίθουσες. Γι' αυτό είναι το σχολείο. Και όμως κανένας από τους δασκάλους δεν διαμαρτύρεται. Από τους γονείς, συγγνώμη. Αν βρεθεί ένας δάσκαλος που να πει για τον Χριστό στα παιδιά, θα τρέξουν να του κάνουν καταγγελία οι καλές οι μαμάδες. Καταλάβετε. Εμείς δεν τα πάμε γύρω. Πολύ καλά κάνετε και τα πάτε. Και ποτέ να μην τα πάτε. Εγώ λέω στους γονείς τις ημέρες που έχουν τα παιδιά αυτό το απέσιο μάθημα της σεξουαλικής προπαγάνδας και το άλλο των θρησκευτικών, να μην τα στέλνουν καθόλου σχολείο. Γιατί και τα θρησκευτικά δεν είναι θρησκευτικά, είναι οικουμενιστική προπαγάνδα σήμερα. Λοιπόν, ναι, αλλά θα γίνει δυσάρεστος μετά. Εδώ υπάρχει... Και στα παιδιά και στους δασκάλους.